Θα ξεκινήσω κι εγώ από την Πυρκαγιά στην Κορινθία. Τραγικός είναι ο απολογισμός. 2 νεκροί, αλλά και ζημιές σε σπίτια, καμένα δάση, καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Και εδώ υπάρχουν ερωτήματα για το τι πρόληψη υπήρξε. Βεβαίως, αυτό που είναι το πρώτο και βασικό είναι να στηριχτούν οι πληγέντες και να ξεκινήσει η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών. Και κυρίως μέτρα πρόληψης για τον κίνδυνο κατολισθήσεων στις καμένες εκτάσεις με τις πρώτες βροχές. Φυσικά, συλληπιτήρια στις οικογένειες των 2 εθελοντών που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να βοηθήσουν συγχωριανούς τους. Και τώρα στη σύμβαση. Εξ αρχής δηλώνουμε ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει την κύρωση σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού, γιατί είμαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των οδικών αξώνων. Πληρώνουμε βροχή από διόδια με το που βγαίνουμε από την πόρτα του σπιτιού μας, όταν οι δρόμοι έχουν φτιαχτεί με λεφτά του λαού. Ειδικά η Αττική Οδός είναι ο οδικός άξονας της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας και βασικό τμήμα του οδικού δικτύου του νομού Αττικής. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχουν φτιαχτεί και άλλες τέτοιες οδικοί άξονες. Χρειάζονται. Ωστόσο, συνολικά όλες οι συμβάσεις παραχώρησης λειτουργούν σε βάρος του συμφέροντος του λαού και των κοινωνικών αναγκών. Ειδικά αυτή της Αττικής Οδού, όπως αναλυτικά εξηγεί σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, διπλωματούχων ανώτατων σχολών, μιλάω για την ΕΜΔΙΔΑΣ, υπήρξε πιλότος για πολλές που ακολούθησαν και γι' αυτό αποκαλείται και ως Λεόντιος. Υπογράφτηκε από την αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία της κυβέρνησης Σμίτη το 1996, περιέχοντας τον όρο ότι θα μπορούσε να διακοπεί η περίοδος παραχώρησης που λήγει τον Οκτώβριο του 2024, εάν θα είχε ξεπεράσει η απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου το 13%. Δηλαδή, είχε τη μέγιστη απόδοση το μετοχικό κεφάλαιο της παραχωρησιούχου. Τότε θα ήταν υποχρεωμένη να επιστρέψει το έργο στο ελληνικό δημόσιο. Ουσιαστικά, η παραχωρησιούχος όχι μόνο το κάλυψε, αλλά το είχε ξεπεράσει. Όμως, με διάφορα τερτύπια το συγκάλυπταν και η ίδια, αλλά και οι εναλλασσόμενες κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, συμμαχικά σχήματα κλπ. Ποτέ δεν κάνανε έλεγχο οι κυβερνήσεις, όλες αυτές που μεσολάβησαν. Δεχόντουσαν αυτό που η κοινοπραξία φρόντιζε να εμφανίζει, δηλαδή εμφάνιζε υπέρογκα έξοδα και δαπάνες, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο τα καθαρά κέρδη. Η γνωστή συνταγή δηλαδή ληστρικής κερδοφορίας με τις πλάτες των κυβερνήσεων, γιατί με το κεφάλαιο είναι και όχι με το λαό. Το ίδιο δεν γίνεται και με τους ενεργειακούς ομίλους και το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα. Μάλιστα, έφτασαν χρονιές που η συντήρηση του αυτοκινητόδρομου έφτανε να στοιχίζει ακόμα και 1.000.000 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Μα καλά, με τι το στρώνανε και το συντηρούσαν με χρυσάφι για έναν αυτοκινητόδρομο 70 χιλιόμετρων. Η σύμβαση λοιπόν της Αττικής Οδού άλλωστε δεν προέβλεπε κανένα πλαφόν στο κόστος συντήρησης του αυτοκινητόδρομου, οπότε στήχιζε όσο ήθελαν οι εργολάβοι. Όμως, ένας έλεγχος στα συνολικά έσοδα, στα θρηστικά κέρδη και το ύψος των μερισμάτων στους μετόχους γρήγορα έβγαζε στο συμπέρασμα της ληστείας που γινότανε και γι' αυτό η ΕΜΔΙΔΑΣ, με συγκεκριμένα νούμερα και αναλύσεις, όχι έριτζιδικά,
την ονομάζει σκανδαλώδη σύμβαση, αναδεικνύοντας τη ληστεία. Απόσβεση λοιπόν έγινε. Κέρδη δισεκατομμύριων απόλαυσε η κοινοπραξία. Θα έπρεπε ο δικός άξονας της Αττικής Οδού να δοθεί στο λαό χωρίς διόδια. Δηλαδή να καταργηθούν και μάλιστα να χρησιμοποιείται και από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αστικά λεωφορεία κλπ. Ταυτόχρονα να κατασκευαστεί και νέος παράλληλος οδικός άξονας, αφού σήμερα η Αττική Οδός μπουκώνει. Και πληρώνουμε διόδια και καθυστερήσεις, έχουμε πάμπολες και καθημερινές. Το αναφέρω γιατί στη σύμβαση υπήρχε όρος απαγόρευσης της κατασκευής παράλληλου αυτοκινητόδρομου από το κράτος, εξασφαλίζοντας έτσι τη μονοπόληση και κερδοφορία στους ομίλους. Έτσι ποδοπατάτε τις λαϊκές ανάγκες και βασανίζετε καθημερινά τους εργαζόμενους να φτάσουν έγκαιρα και με ασφάλεια στις εργασίες τους. Όχι λοιπόν δεν καταργείται τα διόδια αν και έχει γίνει απόσβεση, αλλά τα διονύζεται προκλητικά ξεδιάντροπα στο νέο παραχωρησιούχο, την ΓΕΚ Τέρνα, μέσα από αυτή τη σύμβαση που έχουμε μπροστά μας. Και τι κάνει ο νέος όμιλος? Ακολουθεί την ίδια συνταγή του προηγούμενου. Ιδρύει ξανά δύο εταιρείες, η μία να αναλαμβάνει τη διαχείριση και η άλλη τη συντήρηση και εκμετάλλευση του οδικού άξονα. Δοκιμασμένο σχήμα. Πολύ αποδοτικό. Χρυσοφόρο. Αντί λοιπόν να καταργήσετε τα διόδια μας, κοροϊδεύετε. Λέτε ότι το οικονομικό αντάλλαγμα ύψους 3,27 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθεί για τη μείωση του δημόσιου χρέους και έτσι μόνο από αυτή τη συναλλαγή περιορίζεται σχεδόν κατά 1,5 μονάδα του ΑΕΠ. Αυτό είναι άλοθη. Για να συνεχίσετε να αρμέγετε τους εργαζόμενους στα διόδια, αφού ένας εργαζόμενος θα συνεχίσει να πληρώνει 5 ευρώ για να χρησιμοποιεί την Αττική Οδό, που δεν φημίζεται ούτε για την ασφάλεια ούτε για την εξυπηρέτηση, αν κρίνουμε από το καθημερινό μπολιάρισμα, τα συχνά ατυχήματα, αλλά και το φιάσκο του εγκλωβισμού στα χιόνια το 2022. Αυτό εσείς το ονομάζετε αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και δημόσιο συμφέρον. Αλλά και για να φανεί δήθεν η φιλολαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, αν και είναι αντιδραστική και φιλομονοπωλιακή, εμφανίζεται στην υπογραφή της νέας σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού το επίτευγμα ότι τα διόδια σε αυτόν τον οδικό άξονα θα μειωθούν από τα 2,8 στα 2,5 ευρώ. Είναι κοροϊδία. Γιατί ο όμιλος που την εκμεταλλεύεται θα εξακολουθήσει να θησαυρίζει από έναν δρόμο που φτιάχτηκε με χρήματα του ελληνικού λαού. Και επιπλέον δεν έχουν περάσει ούτε 5 μήνες από όταν η κυβέρνηση επέβαλε αυξήσεις 8% στα διόδια του υπόλοιπου εθνικού δικτύου, όπου κουμάντο κάνει η ίδια εταιρεία που αναλαμβάνει και την Αττική Οδό. Συγκεκριμένα η ΓΕΚ Τέρνα ελέγχει το 100% της συμβάσης των οδικών παραχωρήσεων Νέα Οδός, δηλαδή Ιόνια Οδός και Αθηνών Λαμίας, και Κεντρική Οδός είναι η Ε65 και έχει μερίδιο 17% στην Ολυμπία Οδό, ενώ έχει κερδίσει και περιμένει την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξώνων της. Ποσοστό 75% για 35 έτη. Δεν της κοστίζει τίποτε το μπορμπουάρ των 30 λεπτών αναδιέλευση στην Αττική Οδό, αφού θα τα αναπληρώσει και μελλοντικά.
Γιατί κρύβεται ότι αυτό προβλεπόταν στη σύμβαση. Αφορά μόνο 5 χρόνια και υπάρχει δυνατότητα, πιθανότητα αμέσως μετά να εκτοξευθούν στα 3,25 ευρώ αναδιέλευση. Σύμφωνα και με την πρόσφατη ανακοίνωση της MDDAS. Ωστόσο, θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει καμιά αναφορά για τους εργαζόμενους στην Αττική Οδό. Είναι περίπου καμιά 200 που απολύθηκαν από ό,τι μαθαίνουμε. Αύριο στην ακρόαση ίσως μας πούνε περισσότερα. Είναι ξεκρέμαστοι, ζουν μέσα στην αγωνία και ανασφάλεια για το τι θα γίνει αύριο. Ως συνήθως σε κάθε παραχώρηση δημόσιας περιουσίας, είτε λιμάνια, είτε αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι κλπ. Οι εργαζόμενοι πάντα θεωρούνται βαρύδι και πετιούνται σαν στημένες λεμονόκουπες. Πολλοί όμως από αυτούς τους εργαζόμενους είχαν 10, 15, 20 χρόνια δουλειά στην κοινοπραξία, έχουν οικογένειες, μικρά παιδιά. Ζητάμε και πρέπει να πάρετε μέτρα προστασίας, εξασφαλίζοντας το δικαίωμά τους στην εργασία, με τα ίδια δικαιώματα που είχαν. Όπως και το άλοθη που προβάλλει η κυβέρνηση για το οικονομικό αντάλλαγμα ύψους 3,27 δις, ότι θα διατεθεί για τη μείωση του δημοσίου χρέους. Εδώ ναι, θέλετε να συγκαλύψετε και να δικαιολογήσετε αφενός τις ιδιωτικοποιήσεις και τα διόδια για να γίνουν αδιαμαρτύρητα αποδεκτά, αν και πρέπει να καταργηθούν. Ταυτόχρονα, η καλλιέργεια προσδοκιών και αυταπατών πηγαίνει αγκαλιά και πακέτο με την προσπάθεια ενοχοποίησης του λαού ότι έχει την πρώτη ευθύνη για την εκτόξευση του κρατικού χρέους. Μάλιστα, όλα τα αστικά κόμματα διακινούν την άποψη ότι ζούσαμε τόσα χρόνια πάνω από τις δυνατότητές μας και γι' αυτό ήρθε η κρίση, την οποία αυθαίρετα και παραπλανητικά ονομάζουν κρίση χρέους. Η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική. Το κρατικό χρέος δημιουργήθηκε διαχρονικά και εκτοξεύτηκε από την πολιτική στήριξη των συμφερόντων και των κερδών του κεφαλαίου. Και σε αυτό περιέχονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο οι έμεσες και άμεσες ενισχύσεις για το κεφάλαιο ή φοροαπαλλαγές. Ήδη και ακόμα και τώρα στη ΔΕ θα ανακοινωθήκανε στις εργοδοτικές εισφορές μειώσεις, αλλά και οι φοροαπαλλαγές για τους επιχειρηματικούς ομίλους, οι κρατικές εγγυήσεις για φτηνά τραπεζικά δάνεια, η χρηματοδότηση έργων και υποδομών με αποκλειστικό κριτήριο την καπιταλιστική κερδοφορία. Ούτε ένα ευρώ δεν δαπανήθηκε για το λαό. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι καλούνται να ματώνουν για ένα χρέος που δεν δημιούργησαν. Επίσης, ούτε ένα ευρώ από την πιθανή ελάφρυνση δεν πρόκειται να μετατραπεί σε αυξήσεις μισθών και σε συντάξεων, κονδύλια για την υγεία, την παιδεία και τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αυτές εμπορευματοποιούνται για να κερδίζει το κεφάλαιο η όμιλη. Το χρέος είναι του κεφαλαίου και οριστική λύση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων και αναγκών θα δώσει η μονομερής διαγραφή του από την εξουσία του λαού. Εκεί χρειάζεται να κατατείνει ο αγώνας και η συμμαχία του λαού. Εκεί αξίζει να καταθέτει κάθε θυσία τους οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Όμως βλέπουμε ότι για το ιδιωτικό χρέος δεν λέτε και δεν κάνετε τίποτα. Που πνίγει τα νοικοκυριά, δεν το αντιμετωπίζετε. Γι' αυτό και δεν κάνετε δεκτή και την πρόταση νόμου του ΚΚΕ που έχει καταθέσει επανειλημμένα για την ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από τα χρέη που μαζικά μετατρέπονται σε πληθώρα πληστηριασμών. Καταψηφίζουμε λοιπόν τη σύμβαση
Γιατί είναι η φιλοσοφία της αντιλαϊκής πολιτικής σας που εφαρμόζεται όχι μόνο από εσάς αλλά και από όλες τις κυβερνήσεις. Ακούσαμε και τα κόμματα δεν ζητάνε κατάργηση διοδίων και ας έχει γίνει απόσβεση, συμφωνείτε. Έχετε μια σύμπνοια να πληρώνει και να ματώνει ο λαός για να κερδίζει το κεφάλαιο. Ζητάμε κατάργηση των διοδίων, ελεύθεροι δρόμοι, είναι ιδιοκτησία του λαού και δεν μπορεί να το εκμεταλλεύεται το κεφάλαιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.